Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ίσως τετριμένη. Είναι κατά πολλούς πάντα οι επικείμενες εκλογές είναι οι σημαντικότερες. Έτσι συνηθίζουν να λένε τα κόμματα. Ναι, ναι. Είναι αυτές οι εκλογές ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη? Ναι, έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Πριν πω λίγο για τις εκλογές, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την οργάνωσή μας, γιατί σίγουρα πολλοί ακροατές μας μπορεί να μην γνωρίζουν. Βεβαίως. Έτσι, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Και στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ που συμμετέχουμε τώρα στις ευρωεκλογές, συμμετέχουν έτσι εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές που έπαιξαν έτσι και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα μεγάλα έτσι κινήματα, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Τώρα οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές έχουν μια σημασία κυρίως λόγω και στην περίοδο που βρισκόμαστε, ενώ με την περίοδο του πολέμου, της ακρίβειας και της φτώχειας. Γι' αυτό δηλαδή έχει μια σημασία. Και εμείς και ως ΟΚΔΕ θέλουμε να δείξουμε λίγο και τη διαφορετικότητα που υπάρχει σήμερα στις ευρωεκλογές στην Ευρώπη, σε αντίθεση έτσι με αυτά που λένε, ας πούμε, και οι άλλες δυνάμεις, η κυβέρνηση, ας πούμε, κτλ., που θεωρούν ότι είναι μια καλή κατάσταση η οικονομίας ή γενικά με τον πόλεμο. Αυτό δηλαδή κάπως θέλουμε να περιγράψουμε, ναι, ότι αυτό κάπως δεν ισχύει σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε κάπως ότι η κρίση όλο και βαθαίνει περισσότερο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεγάλη κρίση, η παραγωγή της τέλος πάντων φαίνεται ότι έχει μεγάλη κρίση. Αλλά πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, που βλέπουμε ότι συνέχεια το δημόσιο έτσι και το ιδιωτικό χρέος αυξάνονται, δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, είναι στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή βιώνει έτσι τη μεγάλη ακρίβεια αυτή που βιώνει αυτά τα τελευταία χρόνια, με τους μισθούς να μην φτάνουν για τίποτα, να μην μπορείς να βγάλεις το μήνα. Οι εργαζόμενοι δηλαδή αναγκάζονται να βρίσκουν οποιαδήποτε άλλη λύση για να καταφέρουν να επιβιώσουν το υπόλοιπο του μήνα, και αυτή η κατάσταση δεν έχει να κάνει, δεν μπορεί τέλος πάντων να επιβιώσει κανένας εργαζόμενος αυτή την κατάσταση, και φταίνε αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβέρνησεις του Μητσοτάκη τώρα, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που και αυτές έχουν βάλει το λιθαράκι τους. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα της ακρίβειας είναι σίγουρο ότι θα παίξει ρόλο σε αυτές τις εκλογές, έτσι? Ναι, ναι. Δηλαδή για πάρα πολλούς θα είναι κριτήριο. Και από τη μία πλευρά έχουμε την κυβέρνηση να λέει ότι η ακρίβεια είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, και έχουμε και την αντιπολίτευση, Μίζωνα και Ελλάσσονα, να λέει ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη και ότι δεν είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, ή τουλάχιστον δεν είναι πανευρωπαϊκό σε τόσο μεγάλο βαθμό. Άρα όπως και να το αναγνώσει κανένας, είτε από την μία πλευρά που λέει ότι είναι ένα εσωτερικό φαινόμενο, είτε από την άλλη ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, νομίζω ότι η ακρίβεια θα παίξει σημαντικό ρόλο για το τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Παίζει ένα σημαντικό για την ακρίβεια όσον αφορά, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα προφανώς, παίζει ένα ευρωπαϊκό ρόλο και έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Αυτό το πόλεμο τα τελευταία δύο χρόνια, ότι έχει αυξήσει περισσότερο τα προβλήματα, λόγω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν το πετρέλαιο και όλα αυτά, τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή δημιουργεί προβλήματα αυτό με την αγροτική παραγωγή, που υπάρχει πάρα πολύ πρόβλημα. Το είδαμε και με τις κινητοποίησεις που γινόταν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, το θέμα στην Ελλάδα έχει να κάνει και με το Μητσοτάκη. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν μπει πλαφόν στις τιμές, αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία αν δεν κάνω λάθος. Ο Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα της δικιάς μας κυβέρνησης, ότι αυτό που το μόνο που τέλος πάντων κάνει είναι να δίνει να δίνει τέλος πάντων στους πλούσιους την ευκαιρία να βγάλουν έτσι και περισσότερα κέρδη. Δηλαδή αυτό φαίνεται πάρα πολύ από τις επιχειρήσεις και από τα σούπερ μάρκετ, που πέρα από την ακρίβεια έχουν βγάλει τεράστια υπερκέρδη στις πλάτες της δικές μας. Δηλαδή ως κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να μειώσει αυτή την ακρίβεια. Ενώ άλλες κυβέρνησεις σε άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό. Χθες, κύριε Μικρόνη, διάβαζα για παράδειγμα, μιας και αναφερθήκατε στις τιμές των καυσίμων,
ότι ναι, υπάρχει μία αύξηση και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ναι, αλλά όμως για παράδειγμα στη Βουλγαρία η τιμή των καυσίμων είναι στο 1,30, στην Κύπρο στο 1,40 και δεν είναι στο 1,90 και 2 ευρώ που είναι στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και εκεί υπάρχει η κρίση αυτή και η αύξηση των τιμών στις χώρες που προανέφερα, υπάρχει και εκεί η κρίση από την Ουκρανία, αλλά δεν βλέπουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό ότι επηρεάζει. Ναι, αυτό έχει να κάνει κυρίως με το πώς και το κράτος παίζει ένα ρόλο να χτυπήσει, ας πούμε, τις μεγάλες εταιρείες, να μην βάζουν τεράστιες τιμές όπως κάνουν, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, για να χτυπάνε, ας πούμε, τον εργατικό κόσμο, τον ελληνικό λαό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ναι. Κυρίως δηλαδή γι' αυτό γίνεται. Τώρα τελευταία υπάρχει και μία... ένα νέο, αν θέλετε, αφήγημα για την κυβέρνηση, ότι ακόμη και τα προβλήματα στην υγεία είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν, ναι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με την σύγκληση, όπως λένε στελέχοι της κυβέρνησης, των εθνικών συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη. Εσείς συμμερίζεστε ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή από την Ευρώπη, ή ότι... πετάει, αν θέλετε, το μπαλάκι στην Ευρώπη η κυβέρνηση για θέματα τα οποία δεν μπορεί να λύσει η ίδια? Ναι, αυτό θεωρούμε κι εμείς, ότι πετάει το μπαλάκι ακριβώς στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση έχει κάνει την πορή για να διαλύσει την υγεία, τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Είναι αυτό με το απογευματινό ραντεβού που έχει φέρει τώρα με τον Άδωνη το τελευταίο διάστημα, το οποίο είναι στην ουσία ένα νόμο φακελάκι. Έχει κάνει ό,τι μπορεί στην ουσία για να διαλύσει το ΕΣΥ, δηλαδή με την υποχρηματοδότηση, με τους εργαζόμενους που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες στα νοσοκομεία. Και γενικά αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να μην έχει να μην έχει καμία σχέση με την υγεία, να μην μπορεί δηλαδή να μην ασχολείται η ίδια με αυτή. Τώρα, αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το είχα δει εγώ, να σας πω προσωπικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα προσφέρει κάτι. Ναι. Με την έννοια ότι θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μια δημόσια υγεία, θα έπρεπε να υπάρχει μια χρηματοδότηση για την υγεία, θα έπρεπε να υπάρχει προσωπικό, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Οι λίστες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 100.000. Και αυτό που έχει να προτείνει μόνο η κυβέρνηση είναι αυτό που είπατε από ματινά ραντεβού, το οποίο είναι πληρωμή, άρα μιλάμε για μια ιδιωτικοποίηση της υγείας. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που θα έχει λεφτά θα πληρώνει για να μπορεί να εξετάζεται. Κύριε Μικρόνη, το κόμμα σας, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, τι πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες ζωής των πολιτών? Ναι. Κοιτάξτε, αρχικά... έχει να κάνει με τις πολιτικές που εφαρμόζει τη στιγμή η κυβέρνηση, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως με την ακρίβεια, με την εμπορευματοποίηση της υγείας, το ίδιο κάνουν και στην παιδεία, δηλαδή εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είναι ένας θεσμός η Ευρωπαϊκή Ένωση που λόγω ότι εξυπηρετεί συμφέροντα των ΗΠΑ συγκεκριμένα, φέρουν ένα σωρό νομοσχέδια τα οποία χτυπάνε πάρα πολύ το βυτικό μας επίπεδο και τα δικαιώματά μας. Αυτό γίνεται και λόγω του πολέμου και αναγκάζονται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να στέλνουν εξοπλισμούς στην Ουκρανία είτε στην Παλαιστίνη για να στηρίξουν το Ισραήλ, και οπότε έτσι πρέπει να χτυπήσουν τους λαούς της Ευρώπης. Εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτής της κατάστασης, δεν θεωρούμε ότι η Ευρώπη αυτή, δηλαδή μια συμμαχία η οποία θα ευνοεί τέλος πάντων τους μεγάλους καπιταλιστές, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις μικρές χώρες όπως την Ελλάδα, θα την τυπάει τέλος πάντων και θα την έχει κάτω σαν μια υποβαθμισμένη οικονομία. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε κιόλας το πώς, ας πούμε, όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες σαρώνονται και είναι έτσι πάρα πολύ χτυπημένες. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια άλλο είδος Ευρώπης. Mm-hmm. Μια Ευρώπη η οποία θα έχει ήδη δικαιώματα και δεν θα κυριαρχούν, δεν διακυριείται το κεφάλαιο αυτό, και στην ουσία προφανώς αυτό όμως πρέπει να το, δεν γίνεται, ας πούμε, μόνο μέσα από τις ευρωεκλογές, χρειάζονται αγώνες ενάντια στις πολιτικές,
Γιατί έχουν γίνει και αυτοί οι αγώνες. Δηλαδή, είχαμε τα τέμπη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις που είχαν έρθει πριν ένα χρόνο. Που εντάξει, να το πούμε και αυτό, αυτό ακόμα το έγκλημα δεν έχει τιμωρηθεί, που έχει μεγάλη ευθύνη και προσπαθεί να το συγκαλύψει ακόμα η κυβέρνηση. Είχαμε και τους αγώνες με τους φοιτητές, που αυτό που σας είπα προηγουμένως, έχουν προσπαθήσει να ιδιωτικοποιήσουν την εκπαίδευση. Και αυτό που θεωρούμε εμείς είναι ότι όντως ο κόσμος της δουλειάς πρέπει να βγει στους δρόμους, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, να πληρώσουν οι πλούσιοι. Πρέπει δηλαδή να επιβάλλουμε να πληρώσουν έτσι οι πλούσιοι. Και αυτή τη στιγμή, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν θεωρούμε ότι, ότι εξυπηρετεί τον ελληνικό λαό ή την Ελλάδα. Γι' αυτό λόγο θεωρούμε ότι πρέπει έτσι να βγούμε, να γίνει έτσι πλήρη διαγραφή του χρέους, με τη δικιά μας έτσι καθιέρωση ενός εθνικού νομίσματος, που θεωρούμε ότι είναι ένα απαραίτητο βήμα για να αποφασίζει έτσι ο ελληνικός λαός για τον εαυτό του και την εφαρμογή ενός δικό του προγράμματος ενάντια στα μνημόνια διαρκείας. Το να πάμε σε ένα εθνικό νόμισμα που είπατε μόλις τώρα, σημαίνει, ίσως να σημαίνει ταυτόχρονα και να σου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να φύγεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Με μια λογική ότι χτυπάμε και την, αυτή, τη συμμαχία που έχουν χτίσει του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χτυπάμε δηλαδή κατευθείαν, αν γίνει αυτό, και, την, και το δυτικό, τους Αμερικάνους, τους πάντων τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. Δηλαδή πάμε ενάντια σε, σε αυτή τη συμμαχία που έχουν χτίσει και, δεν σημαίνει κιόλας γενικά η διάλυση αυτών των ενώσεων των καπιταλιστών και των υπεραλιστών δεν σημαίνει απομονωτισμό. Ίσα-ίσα σημαίνει συντονισμό. Εμείς θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από την Ελλάδα. Χρειάζεται ενοποίηση με τους αγώνες της Ευρώπης, όλης της Ευρώπης. Με απεργίες, με διαδηλώσεις, με κινητοποίησεις. Με αυτό το, δηλαδή, και με γενικά με ένα στόχο έτσι, να γίνει έτσι μια Ευρώπη των εργαζομένων. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι απλά πρέπει να αποκλειστούμε σε μια δικιά μας οικονομία. Θεωρούμε ότι πρέπει αυτό κάπως να. Να γίνει μια αρχή για να σπάσει την ουσία αυτή τη συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό που μας κάνει εμάς, μας έχει δημιουργήσει, μας έχει κάνει μια επικία χρέους, τίποτα άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή του μνημονίου δεν έχει αλλάξει τίποτα την ελληνική οικονομία και δεν έχει να μας προσφέρει και τίποτα. Μάλιστα. Από την μία πλευρά, πάντως λέτε ότι καλό θα ήταν να φύγουμε και από την Ευρώπη και να σπάσει αυτή η συμμαχία που μας έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, όμως, έρχεστε και ζητάτε την ψήφο των πολιτών για, για αυτές τις ευρωεκλογές. Αυτό δεν είναι έτσι, δεν έρχεται σε αντίθεση κάπως? Και τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Όχι, δεν έχετε σε αντίθεση. Έχετε κυρίως με αυτό που ζητάμε εμείς. Δεν ζητάμε μόνο μια ψήφο εμπιστοσύνης ή μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εμείς ζητάμε μια στήριξη στον αγώνα που δίνει η οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας στους δρόμους, ενάντια σε όλες αυτές τις πολιτικές που περνάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και προφανώς θεωρούμε ότι δεν πιστεύουμε στην αποχή και σε αυτά. Θεωρούμε ότι έχει μια σημασία αυτό η ψήφος, αλλά δεν φτάνει μόνο εκεί αυτό, δηλαδή κάπως λέμε, ότι χρειάζεται όντως, ειδικά ένας κόσμος που γνωρίζει την πολιτική μας και βλέπει αυτό που λέμε ότι έχει μια λογική, να ακούσει και αυτό που λέμε, δηλαδή ότι όντως πρέπει να παλέψουμε έτσι με μια άλλη πολιτική, τους δρόμους, να οργανωθούμε έτσι οι εργαζόμενοι, και να παλέψουμε έτσι με αγώνες ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Δεν φτάνει δηλαδή, το λέμε κιόλας ανοιχτά, δεν φτάνει μόνο αυτές οι εκλογές, αλλά δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε, όπως λένε τέλος πάντων και διάφορες δυνάμεις, ότι δεν μπορεί να γίνει και τίποτα μέσω αυτών. Δηλαδή ανοίγει μια πολιτική συζήτηση, εμείς είμαστε μέσα σε αυτήν, θέλουμε δηλαδή να είμαστε, για να προφανώς να πούμε και τις απόψεις μας. Ναι. Αυτό, ναι. Ποια είναι η στάση της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας στους δύο πολέμους που βρίσκονται εν εξελίξη? Μιλάω για τον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία και της Παλαιστίνης με το Ισραήλ. Ωραία, ξεκινήσω λίγο με την Παλαιστίνη, γιατί είναι και το πιο πρόσφατο, επίκαιρο. Ναι, και ίσως και το πιο, θα λέγαμε, απάνθρωπο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς εμείς είμαστε ενάντια σε αυτήν την εισβολή που γίνεται τους τελευταίους 7 μήνες από τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή έχουν πεθάνει πάνω από 40.000 Παλαιστίνοι. Και εντάξει, εδώ εκεί πέρα η κατάσταση στη Γάζα έχει διαλυθεί όλη, έχει βομβαρδιστεί όλη η περιοχή. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει, είναι κλωβισμένοι στη Ράφα, που αυτή τη στιγμή γίνεται μια εισβολή και δολοφονούνται. Θέλουν να τους σκοτώσουν όλους εκεί πέρα. Δηλαδή μιλάμε για μια γενοκτονία πλέον, για μια εθνοκάθαρση, και δεν μπορούμε έτσι να είμαστε υπέρ αυτού. Δηλαδή εμείς είμαστε και θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει τώρα αυτή η σφαγή.
και να δημιουργηθεί τώρα έτσι ένα κράτος της Παλαιστίνης. Και ναι, προφανώς καταγγέλουμε έτσι και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουν και είναι συνένοχοι σε αυτή τη σφαγή των Παλαιστίνιων όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο τώρα, μιλάμε για δεκαετίες που γίνεται αυτή η κατάσταση στην Παλαιστίνη. Απλά τώρα έτσι η συγκεκριμένη εισβολή είναι η πιο βάρβαρη, θα λέγαμε. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, και σε αυτό προφανώς είμαστε έτσι ενάντια, σε αυτόν τον πόλεμο που συμβαίνει εκεί πέρα από όλες τις πλευρές, δεν συμφωνούμε να στέλνονται εκεί πέρα τα όπλα, ας πούμε, από την ελληνική κυβέρνηση για να σκοτώνονται, ας πούμε, έτσι, λαοί του κόσμου, ειδικά κιόλας εφόσον εξυπηρετούν έτσι και τον αμερικάνικο υπεριαλισμό, δηλαδή έτσι ενάντια στον ρώσικο υπεριαλισμό και γενικά στους ανατολικούς. Είναι δηλαδή ένας πόλεμος που έχει να κάνει κυρίως με την δυτική, τις δυτικές οικονομίες και τις ανατολικές οικονομίες. Ένας τέτοιος πόλεμος, ο οποίος μπορεί κιόλας να έχει μια άλλη εξέλιξη άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι, κατανοητό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση τελευταία, κύριε Μικρόνη. Ναι, ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια μια συζήτηση για την ένωση δυνάμεων όλων των κομμάτων που βρίσκονται ή των περισσότερων κομμάτων που βρίσκονται στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας βλέπει μια τέτοια προσπάθεια με θετικό μάτι ή πιστεύετε ότι είναι τρομερές οι διαφορές με τα άλλα αριστερά κόμματα, οπότε δεν μπορεί να γίνει μια συνένωση δυνάμεων? Ναι. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι ως ΟΚΔΕ γενικά είμαστε πάντα ανοιχτοί σε μια συζήτηση για να υπάρχει οποιαδήποτε, τέλος πάντων, μια λογική ενότητας, τέλος πάντων. Και στην... Απλά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν φτάνει μόνο σε μια προεκλογική περίοδο να υπάρχει μια ενότητα. Το πιο βασικό για μας είναι να υπάρχει μια ενότητα και στους δρόμους. Σε αυτό υπάρχει μια έλλειψη, είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Δηλαδή βλέπουμε πολλές συμμαχίες που δημιουργούνται για τις εκλογές, οι οποίες μετά τις εκλογές πολλές από αυτές τις δυνάμεις μεταξύ τους φάζονται, το οποίο δεν είναι και ωραίο, ας πούμε. Εμείς πάντα είμαστε σε μια λογική ότι μπορούμε να υπάρχουν, τέλος πάντων, να υπάρχει μια συζήτηση, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και το προωθούμε αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή την Ελλάδα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, να πούμε την αλήθεια. Δεν βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Και το άλλο κιόλας επίσης είναι ότι όντως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, δηλαδή να ακούγονται. Εννοείται δηλαδή προφανώς δυνάμεις διαφορετικές, όπως είναι και η δικιά μας, έχει κάτι διαφορετικό να προτείνει από άλλες οργανώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, είμαστε, ας πούμε, ανοιχτή αν υπάρχει κάτι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μικρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία προσωπικά σε εσάς και στην ΟΚΔΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Να είστε καλά.